έναρξη αγώνα για τον νόμιμο διστήτη και το χειμερινό πρωτάθλημα. Υπό πολύ με τα μπλε εναντίον από πολύ με τα ροζ. Μπράβο Βάνια, καλό, μπράβο. Να μην βρήκε τον Άρη στο τέταρτε. Κάνει επαφή ο Πανάκος, πάντα είναι κορνέρ. Κορνέρ είναι! Νοτίζει για τον Άρη. Παλαιτής ξέφυγε για τον Λευθεριάδη. Πλάσα ρε, επέμβαση. Και κορνέρ. Μαλάκα, μπορείτε. Παλαιτής για τον Στρίδη. Κερδίζει ο Λευθεριάδης. Ανεβαίνει γρήγορα. Ο Πέκος στην περιοχή χάνει το κοντρόλ. Προλαβαίνει να διώξει ο Ηρακλής. Φέντιας απευθείας η εκτέλεση. Επέμβαση από τον Ηρακλή. Πάνω αυτά είναι στον Πέκο. Διόρθωσε ο Άρης μακρινός. Πέκει ο Φίλιππος. Κάνει την επέμβαση. Διώχνει σε κόρνερ. Τέλες χαμηλά, ξύπησε την μπάλα βάρη στην περιοχή και άνοιξε το σκορ για την Κυπούπολη, 1-0. Σούταρε! Άλλη ένα σούταρ από το Βαλεντή αυτή τη φορά, δεν μπορεί ο Φίλιππος και 2-0 η Κυπούπολη. Έγινε το σούταρ από το Βαλεντή, μπάλα χαμηλά στη γωνία. Και γίνεται το 3-0. Δεν πειράζει, Φιλίπ, δεν πειράζει. Έτσι όμως. Βάλει, βάλει, βάλει. Έτσι όλοι. Σουτάρε. Άρχισε το Χρήστο. Μανεπτήθαρα της κορυφής γύρισε ο Στρίδης με γενή ευκαιρία το 4-0. Εκτέλεση στο δοκάρι, στρώνεται. Τζον, καλό, μπράβο. Στο Γιάννη. Αυτός δεν θα βρει εστία. Ο Πέκος θα δείξει άλλο ένα σουτ. Δεν θα βρει στόχο. Λήξη πρώτο μηχρόνου. Κύπου Πολυνάπολη στο 4-0. Πέρασε μπάλια για τον Χρήστο στο τέταρτε. Πλάσαρε, σώζει ο Φίλιππος. Εκτελέσει για τον πλάγι ο Άρης για τον Στρίδη. Γυρίζει, διώχνει ο Φίλιππος. Ανεβαίνει ο Λευθεριάδης, ο Ηλίας στην περιοχή δεν μπορεί να νικήσει από κοντά σε πρώτο χρόνο τον Ηρακλή, σε δεύτερο χρόνο θα μειώσει σε 5-1. Σπύρος καθυστέρησε, έγινε το λάθος, ο Φέτιμον και μία ευθεία, αυτή την μπάλα out. Για στην παλιά ο Πέκος και παλιά προς τα πίσω δεύτερο επέμβαση του Ηρακλή. Είναι την μπάλα κόρνερ. Στρίδης ανεβάζει ο Βαλεντή. Ξανά ο Στρίδης δόπλα σε στα δίκτυα η μπάλα. Και 6-1 για την Κυπούπολη. Παναφέρει στο Μαβίδη. Το σούτ θα ματάει στο δοκάρι. Βαλεντής για τον Άρη στο τέταρτο. Δεν σκάψε την μπάλα. Ο Βαλεντής θα τη σπρώξει στα δίκτυα. Και 7-1. Ίσως πέρασε, γυρίσε για το Σπύρο από πολύ κοντά, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Στρίδης ο Ζου ήταν εκτός εστίας ο Φιλιππός, το δοκάρι μπάλα. Γύρισμα από κοντά ο Στρίδης. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει το 8-1. Στρίδης με μία για τον Χρήστο. Τελείωσε τη φάση και την έστειλε στα δίχτυα για το 9-1. Το βλέπεις. Τέλος αγώνα. Κύπου Πολυνάπολη, τελικό σκορ 9-1.